Με αφορμή τον Μπέκετ που προβάλλεται σε γνωστή πλατφόρμα θέασης ταινιών και για τις ανάγκες των γυρισμάτων για πρώτη φορά έκλεισε όλο το κέντρο της Αθήνας, ας δούμε ποιες ταινίες εμπιστεύτηκαν τη χώρα μας και, κακά τα ψέματα, τις φορολογικές ελαφρύνσεις του ΕΚΟΜΕ. Έκανα την πρώτη χολιγουδιανή μου ταινία, το Μπέκετ, με την πρώτη μεγάλης κλίμακας κοινή δράσης που περιελάμβανε περίπου 1.700 κασκαντέρ, 160 στάνμαν και ένα ατελείωτο κρου, κλείνοντας όλη την πλατεία Συντάγματος. Η ταινία αρχικά θα γυριζόταν στο New Jersey. Με γυρίσματα στις Πέτσες που μεταμορφώθηκαν σε ένα ιταλικό χωριό, βλέπουμε τον προσωπικό απολογισμό μιας καθηγήτριας. Η κινηματογραφική διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος «Χαμένη κόρη» της Μάγκη Τζίλενχαλ βραβεύεται στα φεστιβάλ Βενετίας για το σενάριό του. Πρωταγωνιστεί η βραβευμένη με Όσκαρ Ολίβια Κόλμαν από το «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι. Με γυρίσματα στα Σεπόλια, του Ζωγράφου, αλλά και σε άλλες περιοχές στις οποίες μεγάλωσε ο δικός μας Γιάννης, ολοκληρώθηκε το πολυαναμενόμενο Greek Freak για το Disney Plus. Τον Αντετοκούμπο υποδίθηκε στη μεγαλύτερη ηλικία του ο πρωτοεμφανιζόμενος Ούτσε Αγκάντα, ενώ το σενάριο υπέγραψε ο δημιουργός της Grace του Μονακό, Άμε Σαμέλ. Τον Γιάννη, όπως και τον αδελφό του Θανάση, υποδίθηκαν σε διάφορες ηλικίες πρωτοεμφανιζόμενοι ηθοποί. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νιγηριανός Ακίνο Μοτόσο. Πρεμιέρα το 2022. Νομίζω πως όλοι νιώσαμε περήφανοι σαν Έλληνες για αυτά που πέτυχε ο Γιάννης. Η δική μου χαρά όντως ήταν διπλή, γιατί πρόσφατα ολοκλήρωσα γυρίσματα με την παραγωγή για τη ζωή του Αντετοκούμπο, το Greek Freak. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε πάρα πολλά σημεία στην Αθήνα. Ζήσαμε λίγο από τη ζωή του, μέσα από τη συμμετοχή μας από αυτή την ταινία. Κάτι που μας έφερε ίσως πιο κοντά στο να νιώσουμε όπως εκείνος για το επίτευγμα που έχει καταφέρει να φτάσει στην κορυφή του κόσμου από μια τόσο δύσκολη αρχή. 469 εκατομμύρια δολάρια πλήρωσε το Netflix για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του franchise της επόμενης ταινίας. 100 από αυτά μάλιστα πήρε ο τωρινός James Bond για να γυρίσει δύο ακόμα ταινίες. Ο Daniel Craig υποδίεται ξανά τον detective Benoit Blanc στο sequel του «Στα μαχαίρια». Με γυρίσματα στο Πορτοχέλι συμμετείχαν ο Ethan Hawke, η Kate Hudson και ο Edward Norton. Το τρίτο μέρος του γάμου αλλά ελληνικά ήταν προγραμματισμένο να γυριστεί αυτό το Σεπτέμβρη. Η ημερομηνία όμως μετακινήθηκε για αργότερα. Με γυρίσματα στην Αττική και στα Περίχωρα και παραγωγούς τους Rita Wilson και τον Tom Hanks, η ταινία θα χτυπήσει κλακέτα σε λίγους μήνες. Με τον ίδιο τίτλο μιας πειραματικής ταινίας που γύρισε το 1970, ο David Cronenberg σκηνοθετεί το Crimes of the Future με τους Viggo Mortensen, Kristen Stewart και Lea Seydoux στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Από το ελληνικό cast έχουμε τον Γιώργο Καραμίχο και τον Γιώργο Πιπασόπουλο σε σημαντικούς ρόλους. Γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ένα μεγάλο μέρος θα γυριστεί και στην κινηματογραφική λέσχη Ήριδα, στη Στοά Ανατολή, στην Οδό Αριστίδου και στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Αντώνιο Μπαντέρας βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για τα γυρίσματα του The Enforcer και έφυγε κυριολεκτικά αμέσως για να βρεθεί στο πλατό σε ένα ρόλο έκπληξης στο πέμπτο μέρος του Indiana Jones. Στην ταινία υποδίεται έναν εκτελεστή που προσπαθεί να σώσει μία κοπέλα από τα νύχια μιας πείρας που εμπλέκεται με τράφικινγκ στον κυβερνοχώρο. Συμπροταγωνιστεί με την Kate Bosworth. Και το τέταρτο μέρος από τους αναλώσιμους θα γυριστεί στη συμπρωτεύουσα. Jason Statham, Sylvester Stallone, Μέγαν Φόξ και Άντι Γκαρσία, εκτός από όπου, θα δώσουν και θα φάνε και ξύλο στα μονοπάτια της Θεσσαλονίκης. Ας δούμε και μερικές ευρωπαϊκές παραγωγές. Ο υποψήφιος για Όσκαρ Ρούμπεν Έστλουντ επιλέγει τη Χιλιαδού της Σέβιας για το Τρίγωνο της Θλίψης. Σε μια κρουαζιέρα για μοντέλα, ο καπετάνιος δηλητηριάζει τους επιβάτες. Όσοι επιβιώνουν, ναυαγοί πια, αφήνουν την τύχη τους στις μαγειρικές ικανότητες της καθαρίστριας της Θαλαμιγού. Με πρωταγωνιστή τον Γούντι Χάρελσον, τα γυρίσματα έγιναν στη Θαλαμιγό Κριστίνα Ο, που κάποτε άνοικε στον Αριστοτέλειο Νάση. Το Λεσικλάντ παρακολουθεί τη ζωή μιας διαζευμένης γυναίκας και της φίλης της, την οποία αρχικά θα υποδιόταν η Ιζαμπέλ Υπέρ, που ακολουθεί τους θαλάσσιους παφλασμούς του απέραντου γαλάζιου στην Αμοργό για να βρει το νόημα της ζωής της. Η επιτυχία της ταινίας «Παράθυρο στη θάλασσα» που γυρίστηκε πριν δύο καλοκαίρια έγινε διαβατήριο και για άλλες ισπανικές παραγωγές για να εμπιστευτούν τη χώρα μας. Σε λίγες μέρες κάνει πρεμιέρα στο Σαν Σεμπαστιάν η ταινία «Μεντιτερανέο» με τους Ντάνι Ροβίρα, Σέρζι Λοπέζ,
Άννα Καστίγιο και από ελληνικής μεριάς τους Στάθη Σταμουλακάτο, Κωνσταντίνο Συμψηρή και Γιάννη Νάρο, που αφηγείται στιγμιότυπα από τις ζωές μερικών θαραλέων διασωστών που ένωσαν τη μοίρα τους για να αντισταθούν στην ανθρωπιστική κρίση. Η σχεδόν βιογραφική ταινία της σκηνοθέτη του Βαλέρια Νέλη Ρεγκέρα γυρίζεται και αυτή στην Ελλάδα με πρωταγωνίστρια τη μούσα του Αλμοδόβαρ, Κάρμεν Μάτσι. Στον Εγγονό, μια 66χρονη γυναίκα εργάζεται θελοντικά σε ένα καταβλισμό προσφύγων, γνωρίζει και αποφασίζει να υιοθετήσει ένα νεαρό προσφυγόπουλο. Είναι όμως αληθινά έτοιμη να κάνει αυτό το βήμα? Τέλος του χρόνου, ο βραβευμένος με Όσκαρ Φερνάντο Τρουέμπα έρχεται στη χώρα μας για να γυρίσει ένα θρίλερ με τον πρωταγωνιστή του Πέδρο Αλμοδόβαρ, Χαβιέ Κάμαρα, στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ στους κεντρικούς ρόλους θα είναι και η γνωστή Κύπρια ηθοποιός. The movie I want to do in Greece is a project which is a kind of romantic thriller. So this project is comes from these two loves of the novels of Patricia Highsmith and the films of Alfred Hitchcock. Mm-hmm.